Την ίδια ώρα σχεδιάζονται νέες καταργήσεις σχολείων και συμπτύξεις τμήματων. Με δεδομένη τη διάταξη που λέει 1,5 τετραγωνικό μέτρο ανά μαθητή, θα έχουμε άνω των 30 μαθητών στα τμήματα. Γνωρίζουμε σε αυτή την αγωνιστική εκδήλωση των τριών φορέων της Ένωσης των Νέων Περιστερίων και όλων των συλλόγων των γονέων, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελενεξίου και της δευτεροβάθμιας ΕΛΜΕ Περιστερίου. Την εκδήλωσή μας αυτή την αγωνιστική θα χαιρετήσει ο πρόεδρος της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών Ελλάδος και στη συνέχεια όλοι μαζί θα κάνουμε πορεία μέχρι το κεντρικό δημαρχείο, το καινούργιο δημαρχείο στην Ευαγγελίστρια. 3 μήνες πριν κλείσουν τα σχολεία υπάρχουν μαθητές γυμνασίων και ηλικίων που δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα σημαντικά μαθήματα. Γιατί λείπουν περίπου 1.600 καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεπάγεται 32.000 κοινές ώρες την εβδομάδα. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 1.000 κενά. Μάθηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας, τη φτώχεια και την εξαθίωση των οικογενειών μας, πήραμε την πρωτοβουλία για ένα διήμερο πολύμορφης δράσης, καταγγελίας και διεκδίκησης. Κάναμε γνωστή σε όλους τους μαζικούς φορείς που έχουν συμφέρον και αγωνία για την ενιαία δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την κατάσταση με τα συνεχώς αυξανόμενα εκπαιδευτικά κενά, την καθιέρωση πολιτικών τάξεων, την ίδια ώρα που η ανεργία στον κλάδο των εκπαιδευτικών πάει κόκκινο. Είπαμε, μην τις πτάσουμε αμάξια, δεν θα καταλάβω τι πρόσφατο. Ναι, δεν θα καταλάβω τι πρόσφατο.